άμυνα από τα πανό που έχουν κρεμαστεί στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με την ΤΣΕΣΚΑ και τον Τζένιξ να επιχειρεί ένα σούτ τριών πόντων. Αστόχησε. Θετικό rebound και ο Γουέμπε έκανε βήματα και στα γρήγορα νομίζω ότι ο Λευθέρης Πλακίδας έχει έτοιμο άλλο ένα ρεπορτάζ. Μιλάει τώρα με τον πρόεδρο του Άρη, ίσως σε κάποια άλλη στιγμή, γιατί το παιχνίδι εξελίσσεται με τον Σιούτη. Πάσπαλε. Πάσπαλε, Ορτίθ, Αγγελίδης, Σιούτης και Λιαδέλης, οι πέντε που ξεκίνησαν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Σε σχέση με την έναρξη του παιχνιδιού, μία αλλαγή, ο Σιούτης αντί του Σοκ. ΤΣΕΣΚΑ με τον Κουντέλιν, Πανόφ. Γουέμπ έβγαλε έξω και ο Νταϊνένκο αστόχησε. Θετικό rebound από τον Γουέμπ. Έχασε σίγουρο καλάθι και πέτυχε ένα κάρφωμα. Έχασε το εύκολο και πέτυχε το δύσκολο. Ο Μάρκους Γουέμπ, 32-38. Την καλά συμπληρώσουμε ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε και πάλι πως αστόχησε στο lay-up και κάρφωσε υπό την πίεση του Ορτίθ. Την παρέμβαση του Νταϊνένκο, όχι, Νταϊνένκο δεν χτύπησε την μπάλα, έτσι τα χέρια του Αγγελίδη καταλήγει. Ο Θήμης Χιμουτζόγλου ετοιμάζει τον Χάουαρντ Όρτμαν. Πανόφ στη θέση πίβοτ, Νταϊνένκο. Κουντέλιν ήταν μακριά εκεί για να σουτάρει. Το έκανε ο Νταϊνένκο, ο μέση απόσταση, 32-40. Ξεμαρκάριστος ο Νταϊνένκο, πήγε εκεί για βοήθεια ο Σιούτης. Κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά, τουλάχιστον αμυντικά. Αγγελίδης, μικρό μπάσιμο, άστοχος. Θετικό rebound του Ορτίθ, πήρε το φάουλ εκεί. Θύμης Κιμουρτζόγλου μάλλον είδε άσχημα να ξεκινά αυτό το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του και κάνει στα γρήγορα μια αλλαγή με τον Χάουαρντ Όρτμαν, ενώ εμείς είδαμε πόσο Ορτίθ πήρε το φάουλ. Τώρα με τον Χάουαρντ Όρτμαν να παίρνει τη θέση του Ντίνο Αγγελίδη. 17 λεπτά και 47 δεύτερα πριν από την λήξη του παιχνιδιού. Ορτίθ ευστόχησε στην πρώτη βολή. Αστοχή στην δεύτερη, αναπήδησε και ίσω από το ταμπλό η μπάλα. 33-40. Και ο Κουντέλιν, μεγάλος πρωταγωνιστής της ΣΚΑ στο πρώτο ημίχρονο. Κουντέλιν. Τζένινγκς. Μοργουνόφ. Εύστοχος και πάλι, αυτή τη φορά από μακρινή απόσταση. Λίγο μέσα από την γραμμή των τριών πόντων. Όρτμαν. Με διπλή προσπάθεια από τον Γερμανό. Δεν τα κατάφερε. Άλλωστε περισσότερο για αμυντικό ρόλο τον χρησιμοποιεί ο Θήμης Χιμουρτζόγλου. ...33-42 και με το Γιάννη Σιούτη να δείχνει ποιο σύστημα θα κάνουν τώρα στην επίθεση οι συμπαίκτες του. Πάσπαλε με πλάτη στο καλάθι και τον Πανόφ. Ωραία προσπάθεια. Ήταν άστοχος όμως. Δεν ξεκίνησε το ίδιο καλά με το πρώτο μήχρονο Ζάρκο Πάσπαλε. Νταϊνένκο. Βήματα από τον Μοργουνόφ. Σιούτης. Ενώ εμείς βλέπουμε τον Μοργουνόφ, έκανε εκεί το πηδηματάκι. Σιούτης, βγαίνει από τα σκρίν ο Λιαδέλης. Πάσπαλι. Ορτίθε προσπαθεί να πάρει θέση. Σιούτης βρήκε
χώρο να σουτάρει, αλλά airball σούτα από τον Γιάννη Σιούτη. Βέβαια ο κόσμος στις κερκίδες δεν φαίνεται να το βάζει κάτω, παρά το 33-42. Άμα ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική εδώ στο Αλεξάνδριο, πότε δεν ήταν εκπληκτική για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Πολύ ωραία η ασίστα από τον Κουντέλιν, ευστοχείο Νταϊνένκο, 33-44. Άψογη συνεργασία εκ των ρώσικης ομάδας. Εδώ ο Λιαδέλης έκανε κάτι ανορθόδοξο και κάτι που σίγουρα δεν θα το συνιστούσε ο Ευθύμης Μουρτζόγλου. Παρ' όλα αυτά βγήκε νικητής από αυτή την άνηση κόντρα, πέτυχε το καλάθι, 35-44. Και θα εκτελέσει και μία βολή. Αυτή είναι η αδερφή του Παναγιώτη Λιαδέλη, επίσης μπασκετμπολίστρια και σίγουρα η πιο πιστή φαν του Παναγιώτη Λιαδέλη. Λιαδέλη στο λιονταράκι του Άρη, έτσι τον αποκαλούν φιλαθλοί των κιτρινόμαυρων. Ευστόχησε και στη βολή, 36-44. Τζένινγκς, και έχουμε πίεση στο μισό γήπεδο τώρα από τους παίκτες του Άρη και τον σοκ στον Τζένινγκς. Λιαδέλη στον Κουντέλιν, Μπόνι στον Πανόφ, σφύριγμα από τον Στέλιο Κουκουλεκίδη. Φάουλ από τον Χωσέπη Κουλινορτίθ, έχει εκεί και μία συνομιλία με τον Κουκουλεκίδη, του εξηγεί μάλλον πως μάρκαρε τον Μοργκουνόφ. Σου τριών πόδων από τον Νταϊνένκο, αστοχή, rebound του Λιαδέλη, μακρινή παλιά για τον Ορτίθ με τη μία στον πάσιμπαλε τελευταία στιγμή, και αφού παρενεύει με το χέρι εκεί ο Τζένινγκς, άθελά του έβγαλε την μπάλα out το πάσιμπαλε. Βλέπουμε όσο μπορούσαμε να δούμε, γιατί βρέθηκε και η πλάτη του Νίκου Πιτσίλικα μπροστά μας. Νταϊνένκο από τη γωνία, 36-46. Νταϊνένκο έφτασε τους 10 πόντους. Και στο συν 10 Κιτσέσκα, 14 λεπτά και 52 δεύτερα πριν τη λήξη. Μπόνι. Λιαδέλης χειρεί την διείσδυση, ανοίγει την ισορροπία του, πήρε το φάουλ. Ο Μάικ Ναχάρ ετοιμάζεται να μπει στην πεντάδα. Ήταν εδώ τον Λιαδέλη, βρέθηκε εκτός ισορροπίας. Ο balance shoot, πίεση από τον Μοργκουνόφ και το φάουλ θα του δώσει τη δυνατότητα να επιχειρήσει δύο βολές. Μάικ Ναχάρ αντικατέστησε τον Ορτίθ εντωμεταξύ στην πεντάδα του Άρη. Εύστοχος ο Λιαδέλης, 37-46. Άλλη μία βολή. Αστοχή αυτή τη φορά. Τζένινγκς. Πανόφ. Φάουλ από τον Σοκ. Βλέπουμε εδώ άλλο ένα replay από την προσπάθεια του Τζένινγκς, το μαρκάρισμα του Σοκ. Τζένινγκς, πολύ καλός χειριστής του μπάλας, ο Μάικλ Τζένινγκς. Νταϊνένκο. Προσποιήσεις Κουντέλιν. Τζένινγκς στη διείσδυση, έπεσε πάνω στον Μπόνι και ευστόχησε αφού ο Μπόνι βρέθηκε στο έδαφος. 37-48 στο συν 11 η ΤΣΚΑ.
με τον Τζένινγκς να φτάνει τους 6 πόντους. Νέο σφύριγμα από τον Στέλιο Κουκουλεκίδη. Ο φάουλ είναι για τον Άρη, από τον Ιγκόρ Κουντέλιν, που έχει μείνει στους 14 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Κουντέλιν είναι περισσότερο συστατικός παίκτης, ψάχνει το τρίποντο. Κακή πάσα για τον Πάσπαλη, αυτός όμως κατάφερε να κάνει ένα lay-up, δεν πέτυχε το καλάθι. Κουντέλιν προσποίηση, τον Πάσιμο, ασίστ τον Μουρκουνόφ και ένα πολύ ωραίο καλάθι. 37-50 για την ΤΣΣΚΑ από την άψογη συνεργασία και την υπέροχη ασίστ του Κουντέλιν. Και το time-out είναι από τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου για τον πάγκο του Άρη. Ο δρόμος για τα προκριματικά του Μουντιάλ 98 περνά απαραίτητος από τη Βοσνία. Μία από τις αντιπάλους της εθνικής μας για την πρόκριση, η Δανία, δοκιμάζεται αυτή την Τετάρτη στο Σεράγεβο σε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Βοσνία-Δανία. Την Τετάρτη το βράδυ, αποκλειστικά και ζωντανά στο Super Sport. 13 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης 37, ΤΣΣΚΑ 50 και βλέπουμε σε επανάληψη την έξοχη ασίστ του Κουντέλιν για να πετύχει ο Μοργουνόφ το καλάθι και να έχει το δικαίωμα για μία βολή. Αυτός είναι ο Στάνισλαβ Ερέμιν και ο Μοργουνόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει τη βολή. Να δούμε ποιες είναι οι οδηγίες, να ακούσουμε μάλλον ποιες είναι οι οδηγίες του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Θα μας τις μεταφέρει τώρα μέσος ο Λευτέρης Πλακίδας. Ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου ζήτησε από τους παίκτες του καλύτερη άμυνα, πιο πιεστική, ενώ στην επίθεση να έχουν υπομονή, να μην κάνουν βιαστικές ενέργειες και να προσπαθούν να βρουν το πιο ξεμαρκάριστο παίκτη. Ο λόγος εσένα. Πάση πάλι. Το double team εκεί αστόχησε και μάλιστα δεν βρήκε καθόλου στεφάνι. Κουντέλιν, προσποίηση του Μοργουνόφ, πετυχαίνει το καλάθι, 37-53, στο συν 16 διαφορά για την ΤΣΣΚΑ, η μεγαλύτερη που έχει δημιουργηθεί στο σημερινό παιχνίδι, 12 λεπτά και 40 δεύτερα πριν από τη λήξη. Εύστοχος ο Μπόνι, 40-53. Δεν ήταν αρκετό όμως αυτό το τρίποντο που είδαμε από το Μάριο Μπόνι, διότι παίκτες του Στάνισλαβ Ερέμιν βγήκαν μέσα στον εφηδιασμό και πέτυχαν άλλο ένα καλάθι με τον Μοργουνόφ. Το κλέψιμο από τον Κουντέλιν. Σταματήσει, όχι δεν σταμάτησε, κάτι που το συνηθίζει έξω από την γραμμή των 6-25 ο Κουντέλιν, ακόμη και στους ευνηδιασμούς. Έτσι έγινε το λάθος από τον συμπαίκτη του, το επιθετικό φάουλ και συσσωρευμένες αλλαγές από τις δύο ομάδες για τον Άρη στην πεντάδα. Ο Νάσος Γαλακτερός ντεμπουτάρει και αυτός σήμερα με το νούμερο 10 και μετά από 8 χρόνια ο Νάσος Γαλακτερός φοράει τελικά την φανέλα του Άρη. Ήταν το 1989 τότε που βρέθηκε μία ανάσα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ό,τι δεν έγινε τότε όμως έγινε τώρα. Πήρε τη θέση του Πάσπαλη. Σιούτης. Ορτίθ με τον Πετρέγκο, ήρθε εκεί για βοήθεια ο Νταϊνέγκο και σαν τάβρος ο Ορτίθ προσπάθησε να σπάσει αυτό το τείχος που έστησαν ο Νταϊνέγκο μαζί με τον Πετρέγκο. Κουντέλιν από τα 7,5-8 μέτρα airball, ζητούσε πολλά μάλλον εκεί γιατί είχε μπροστά του και τον Άσο Γαλακτερό. Αυτός είναι ο Εγκόρ Κουντέλιν, ακόμη δεν πέτυχε πόντο στο δεύτερο ημίχρονο και έχει χαλάσει κατά πολύ τα στατιστικά του.
σιούτ της. Η ασίστ για τον Αχάρ. Και τα λάθη θα μετρήσει. Και το υποδεικνύει ο Νίκος ο Πιτσίλικας. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό και μετά επιτεύχθηκε το κόψιμο. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που έγινε καλή επίθεση από τον Άρη. Η διείσδυση από τον Σιούτη, το σιούτ το lay up από τον Αχάρ. Στοχή και στη βολή. 43-55. Ιούντιν, 11 λεπτά ακριβώς από μένα. Σπεκτικό man to man από τον Σιούτη πάνω στον playmaker του Τσέσκα, τον Ιούντιν. Νταϊνέγκο με τον Ορτίθ. Ιούντιν. Πανόφ για τρεις. Άστοχος. Το σφύριγμα από τον Στέλιο Κουλεκίδη. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ που το χρεώνει το Ιούντιν. Αυτή ήταν η σύζυγος του Μάριου Μπόνι. Μόλις την είδαμε την όμορφη Ιταλίδα. Είναι και αυτή από τους πιστούς φίλους του Άρη. Πανόφ στον ευνηδιασμό. Καλάθι και φάουλ.